Για να δούμε, είμαστε live. Είμαστε live, είμαστε live, είμαστε live, είμαστε live, είμαστε live. Λοιπόν, μας βλέπει ένας στο Instagram. Yes! Τώρα μας βλέπουν 314. Yes! Τώρα 521. Yes! Τώρα 700. Yes! Τώρα 1100. Yes! Τώρα 1500. Yes! Έλα να ανεβούμε. Τώρα 1694. Yes! Τώρα 1869. 2019. Yes! 2170. Yes! Ανεβαίνουμε στο Instagram. Το Facebook ακόμα είναι στους 1300. 2737 στο Instagram. Γεια σας! 1,8 χιλιάδες στο Facebook. 3,2 χιλιάρικα στο Instagram. 2,3 χιλιάρικα στο Facebook. 3,637 στο Instagram και τώρα θα πάρει μπρος στο Facebook. Νομίζω ότι το Facebook θα φτάσει και 6,000 σε λίγη ώρα. 4,088 στο Instagram. Γεια σας! Λοιπόν, από εδώ είναι η Instagram, από εδώ είναι η Facebook. Να σας πω ότι στο Instagram είμαι 4G, στο Facebook είμαι Wi-Fi. Οπότε λέει διακόπηκε λόγω κακής σύνδεσης. Ελπίζω να μην μας τα κάνεις αυτά. Ελπίζω να σας έλειψα σήμερα, το γράφει κάποια, η Ιβάνα 2018. Φαίνομαι καθαρά στο Instagram, για να, άμα δεν φαίνομαι να βάλω Wi-Fi. Έχουμε 6.200 στο Facebook, γεια σας, και 4.250 στο Instagram. Όπως σας είπα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο δεν βγαίνω πρωί, από την Παρασκευή όμως και μετά βγαίνω ξανά πρωί. Λόγω υποχρεώσεων δεν μπορώ. Αλλά μην ανησυχείτε, που σου κού θα βγαίνω και πρωί και βράδυ, άμα με θέλετε. Λοιπόν, φιλάκια πολλά στην Νικολέτα Τατάτσι. Γεια σου, Χρήστος Αναστασόπουλος, γεια σου φίλε. Έλενα Κούς 5, γεια σου. Τώρα μιλάω στο Instagram, πάμε να μιλήσουμε λίγο και στο Facebook. Γεια σου Άκη από Ημιτό, η Μαριάννα Χιώτη. Τόλικ Βέργος, 13.000 θα φτάσει Άκη, έχουμε φρικάρει χωρίς εσένα, παραπάνω να φτάσει. Βερονίκη Μικαέλ, Στέλλα Γραμματικού, Βάια Βερίγου, Φώτης Ρούλα, Λεάνα Μαρκόγλου, 10.100 είμαστε στο Facebook και 4.500 κοντά στο Instagram, άρα είμαστε 15.000 full on, ούτε τηλεόραση δεν κάνει τέτοια νούμερα. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη συνταγή. Λοιπόν, σήμερα θα σας φτιάξω κάτι πολύ γρήγορο, γιατί έχω φτιάξει ως τώρα 12 συνταγές. Οπότε θα φτιάξουμε κάτι πολύ γρήγορο, αλλά πάρα πολύ χρηστικό. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι το απόλυτο snack που μπορείτε να έχετε για το βράδυ. Μπορείτε να το κάνετε είτε σε healthy version, είτε σε full fat version. Εξαρτάται με τα υλικά που θα βάλετε μέσα. Μπορείτε να πάτε full διαιτητικά, μπορείτε να πάτε full παχυντικά. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα φτιάξουμε nachos με cheddar sauce. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικά όλα αυτά τα πράγματα με cheddar sauce για να είναι η πιο ωραία, sexy σάλτσα που υπάρχει. Σαν και αυτό το potato twisters που τρώτε στα Fridays. Αυτό θα κάνουμε, αλλά σε home version. Πιο απλό, πιο εύκολο και θα γίνει μόλις σε 5 λεπτάκια. Ούτε 5 λεπτά. Πάλι στη φιλοσοφία μου έχω, όπως κάθε μέρα, να αξιοποιώ οτιδήποτε leftovers έχετε μέσα στο ψυγείο σας. Δεν θέλω να χρησιμοποιείτε καινούργια υλικά. Όσο λιγότερο πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, τόσο καλύτερο. Όσο αξιοποιούμε αυτά που μας έχουν μείνει, τόσο καλύτερο. Καλό Netflix ή καλό Masterchef. Δεν ξέρω τι θα δείτε στις 9. Γι' αυτό το λόγο έκανα τη συνταγή τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Μπορώ να δω και λίγο Masterchef και λίγο Netflix. Μπορώ να τα δω όλα. Παρακαλώ πάρα πολύ όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω αναλυτικά τη συνταγή τα βήματα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας βλέπουν από άλλες χώρες και θέλουμε να ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μεταφέρω την υπερκατασκευή μου. Καλά με πτώμα. Εδώ. Στην αρχή. Γεια σας. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω λίγο μπέικον στην αρχή, γιατί θέλω να το σοτάρω και να το κάνω έτσι τραγανό. Τώρα θα μου πείτε, εμείς μπέικον σπίτι δεν έχουμε. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη συνταγή είναι αλατικά. Μπορείτε να μην βάλετε καθόλου, αλλά άμα έχετε λίγο γαλοπούλα, λίγο ζαμπόν, λίγο κάτι που σας έχει μείνει, τότε είναι η κατάλληλη περίπτωση για να το βάλετε. Γιατί άμα είναι σε πολύ λίγη ποσότητα που δεν μπορείτε να κάνετε μια συνταγή και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, τότε τέτοιες συνταγές είναι κατάλληλες για να αξιοποιούμε οτιδήποτε leftovers έχουμε. Δεν έκοψα καν τη συσκευασία των bacon. Τώρα την έκοψα τελείως. Και πάλι δεν άνοιξε.
Πώς θα καταφέρεις αυτό, ρεάκι? Δεν ξέρω. Άμα να το πούμε από εδώ. Λοιπόν, έχω ένα μπέικονάκι εδώ. Μια συσκευασία. Ας πάμε να δώσουμε χρώμα τον μπέικον, να το αφήσουμε λίγο στην άκρη και μετά να συνεχίσουμε με την τζένταρ σος. Τα πράγματα είναι απλά. Εδώ έχω 2, 4, 6 φέτες μπέικον. Μπορείτε να βάλετε είτε γαλοπούλα, σας είπα, είτε ζαμπόν. Και έχω μια τηγανάρα εδώ πίσω. Σε αυτό το τηγάνι θα γίνουν όλα. Δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ εξοπλισμό. Ουσιαστικά τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να σουτάρουμε τον μπέικον. Οπότε, στο τηγάνι. 1, 2, 3, 4. Και επειδή το τηγάνι μου είναι καυτό, θα πάω τύπου τα ψή στο Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Εντάξει, εγώ όταν μεγάλωσα πιτσιρικάς, πήγα να βάλω τον μπέικον έτσι γύρω-γύρω. Είχα στα πλάγια, γιατί είναι τύπου εγώ. Πιτσιρικά στη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε πάρα πολύ στο Λούνα Πάρκ. Οπότε ξεκινούσα από τα κάστρα από Ανοπόλη και πηγαίναμε περπατώντας μέχρι τέρμα παραλίας και πηγαίναμε στο Λούνα Πάρκ όπου είχε το ταψί. Το ταψί ήταν ένα στρόγγυλο πράγμα που καθόσουνα και πήγαινε. Και ήταν οι πολύ μάγκες, οι πολύ προχωρημένοι, που ήταν αυτοί που καθόντουσαν όρθιοι. Καθόντουσαν και κάνανε έτσι σαν τον Μάικλ Τζάκσον, όπως πηγαίνουν τα ψή και κάνανε μετά έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και πηγαίνουν αντίθετα και όπου πηγαίνουν τα ψή καθόντουσαν έτσι. Αυτοί ήταν οι πολύ προχωτύποι. Δεν ήμουν από αυτούς τους τύπους εγώ, προφανώς, γι' αυτό και έγινα μάγειρας. Οπότε δεν ξέρω αν το έχετε διαπραγματευτεί τώρα. Στα Λούνα Πάρκ έχω να πάω, δεν έχω πάει στο Λούνα Πάρκ. Πρέπει να πάω στο Λούνα Πάρκ στην Αθήνα. Λοιπόν, γυρνάω τον μπέικον εδώ. Εγώ το κάνω με το χέρι. Εσείς θα πάρετε μία τσιμπίδα, γιατί υπάρχει περίπτωση να καείτε. Το ξαναβάζω πίσω στη φωτιά. Εδώ. Δεν προχωράω γρήγορα τη διαδικασία, γιατί όπως σας είπα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω όλοι να το φτιάξετε και σήμερα θα γίνουν μάγκες όλοι. Γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι leftover σας έχουν μείνει στο ψυγείο. Και ουσιαστικά θέλω να σας τα αποδείξω, γιατί κοιτάξτε εδώ, εγώ έχω 2 φέτες cheddar, 2 φέτες emmental, όχι emmental, 2 φέτες, πώς λέγεται, cheddar, ξέχασα πώς λέγεται, αλλά θα το βρω στη συνέχεια, λίγο κασέρι, λίγο γραβιέρα, κασέρι, γκούντα, cheddar, κασέρι και μίξ τυριών. Θέλω σύνολο στη συνταγή. Βέβαια μπορείτε να κάνετε τη μισή, καμία σχέση. Θέλω 300 γραμμάρια τυρί, οπότε και 150 να έχετε και 100 να έχετε πάλι γίνεται. Απλά θα κάνετε adaptation τη συνταγή βάσει των υλικών που έχετε μέσα στο ψυγείο. Τώρα, το bacon μου είναι έτοιμο, εδώ. Τέλεια, ακούγεται πάρα πολύ ωραία, οπότε 1, 2, 3, 4, εδώ, 5, 6 φέτες bacon, έτσι όπως είναι. Πάνω στο ξυλοκοπής. Καθίστε, γιατί πρέπει να γυρίσω να σας δείξω και αυτά που κάνω. Ξυλοκοπής, εδώ είμαστε. Τραραν! Και τώρα, το τηγάνι μου είναι βρώμικο. Μας κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν μας κάνει, δυστυχώς πρέπει να το καθαρίσουμε. Οπότε παίρνω λίγο χαρτάκι. Καθαρίζω το τηγάνι μου καθαρά. Θέλω να είναι καθαρό το τηγάνι 100%. Να μην έχει βρωμιές. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μια cheddar sauce velvety, βελούδινη, καταπληκτική σεξι. Οπότε γενικά οτιδήποτε έχει το τηγάνι και μαυρίζει την cheddar sauce. Δεν μας κάνει γιατί δεν θα βγει τόσο σεξι η τσέντα σου. Οπότε, καθαρίζω εδώ πέρα το τηγανάκι, βάζω πίσω τη φωτιά και πάμε να μεταφερθούμε εδώ πέρα. Συγγνώμη πάρα πολύ που δεν έχω ειδικό φωτισμό, ελπίζω να βλέπετε όλοι. Βλέπετε? Τέλεια. Τηγανάρα εδώ. Έχω αφήσει λίγα. Ακός. Και. 1, 2, 3. Μισό λεπτό έρχομαι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Όλα αυτά τα υλικά τα έχετε σπίτι σας 100%. Δεν βλέπετε τώρα, θα μου πείτε τι υλικά έχουμε βάλει. Λοιπόν, είναι 40 γραμμάρια βούτυρο, 40 γραμμάρια αλεύρι και 350 γραμμάρια γάλα. Σε περίπτωση που δεν έχετε γάλα, μπορείτε να βάλετε μπύρα. Μην το πείτε σε κανέναν όμως ότι σας το είπα, γιατί είναι πάρα πολύ μυστικό αυτό. Οπότε και η μπύρα δουλεύει. Θα βγάλω το τηγάνι από τη φωτιά, γιατί θα καεί το βούτυρο με το που το ρίξω. Οπότε μπορείτε να βάλετε μπύρα. Θα δούμε μια διαφορετική cheddar sauce που τραβάει περισσότερο μπύρα. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε υγρασία, γιατί και με νερό γίνεται η σάλτσα, η αλήθεια είναι. Βέβαια, το γαλατάκι νομίζω ότι το έχετε όλοι στο σπίτι. Θα κάνουμε μια τύπου μπεσαμέλ. Οπότε στην αρχή, μέσα στο τηγάνι, προσθέτω το βούτυρο να λιώσει. Εδώ. Βούτυρο στο τηγάνι να λιώσει. Μαζί με το αλεύρι. Εδώ. Με το που λιώσει λίγο το βούτυρο. Καλά, σηκωθείτε όλοι οι άντρες πάνω και κάντε αυτή τη συνταγή, θα πάτε σοκ.
άμα βγάλετε αλκοόλ, ακόμα και την κοκακόλα σας να βγάλετε από δίπλα, πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Θα σας λύσει τα χέρια, όποτε έχετε μάτς ποδοσφαίρου, θα είναι το must που θα κάνετε όλη την ώρα. Και οι γυναίκες, κάντε αυτή την τζέδαρ σας και άμα δεν σας παντρεύετε, σας υπόσχομαι ότι μετά από αυτό θα σας παντρευτεί, γιατί θα πάτε σοκ. Βγάλετε του και εκεί πέρα μία μπύρα στην άκρη παγωμένη ή μία κόλλα και θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, με το πηγαίνω στο βούτυρο, ρίχνουμε το αλεύρι μας εδώ και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να κάνουμε το λεγόμενο ρου. Να κάνουμε μία σφιχτή πάστα. Εδώ. Κανονικά μπορείτε να το κάνετε σε κατσαρολάκι, αλλά εγώ επειδή θέλω να τα κάνω όλα σε ένα τηγάνι, τα κάνω όλα σε ένα τηγάνι. Λοιπόν, και έχω το γάλα μου εδώ πέρα που άμα το γάλα το βάλετε στα μικροκύματα 2 λεπτά και είναι ζεστό, η διαδικασία θα γίνει στο μισό χρόνο. Άμα είναι κρύο, που είναι κρύο το δικό μου, δεν το σκέφτηκα, θα σας πάρει περισσότερη ώρα. Οπότε τι κάνω, σε 5 δόσεις ρίχνω το γάλα. Και παραπάνω το ρίξετε ακόμα καλύτερα. Οπότε με το που ρίξω την πρώτη δόση, κοιτάξτε τι έγινε. Έγινε κάτι παράδοξο. Έγινε αυτή εδώ η μάζα που μάλλον θα θεωρείτε ότι κάτι έχετε κάνει λάθος, σωστά. Λάθος. Όλα σωστά τα έχετε κάνει. Δεν έχετε κάνει κάτι λάθος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσθέσετε άλλη μία δόση από γάλα. Εδώ. Τι γίνεται, παίζουν τα φώτα. Εξής σήμερα είχαμε γύρισμα και κόπηκε το ρεύμα σε όλη την Αγία Παρασκευή. Έλα Παναγία μου. Κόπηκαν τα γυρίσματα. Πες μάλλον. Δεν μπερδεύω. Λοιπόν, με το που ρίξαμε το δεύτερο γάλα, πάλι κάτι λάθος άρχισε να γίνεται εδώ. Κατά πάσα πιθανότητα θα νομίζετε ότι κάτι πάει λάθος, ότι κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά, γιατί το μείγμα μας είναι κάπως έτσι. Καθόλου ωραίο. Δεν μας πειράζει όμως, γιατί ξαναβάζουμε πίσω τη φωτιά και ρίχνουμε την επόμενη δόση από το γάλα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, με το που ρίξουμε την επόμενη δόση από γάλα, ίσως και κάτι να αρχίσει να διορθώνεται εδώ πέρα. Γιατί θα αρχίσει να φτιάχνεται η μπεσαμέλ μας. Η βάση που μπορούμε να κάνουμε την πιο απλή τσέταρσος είναι η μπεσαμέλ. Η τσέταρσος που αγοράζεται η έτοιμη αυτή, η μύρευτη, είναι κάπως έτσι γιατί έχει μέσα. Άλλα πράγματα, δεν θέλετε να μάθετε. Έχει ενισχυτικά γεύσης, έχει σκόνη από τυρί, έχει πάρα πολύ λάδι, έχει πάρα πολλά πράγματα. Η πιο σπιτική και αυθεντική τσέντα που μπορείτε να κάνετε είναι αυτή. Κοιτάξτε εδώ, εκεί πέρα που άρχισαν όλα να πηγαίνουν λάθος, ίσως και να άρχισε κάτι να πηγαίνει σωστά τώρα. Κοιτάξτε, δεν φαίνεται τόσο χάλια τώρα, σωστά. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε την τελευταία δόση από το γάλα μας μέσα και ανακατεύουμε μέχρι που να φτιάξουμε μία ωραία μπεσαμέλ. Τώρα, όση ώρα ανακατεύουμε εδώ πέρα, να χαμηλώσω λίγο τη φωτιά, θα πάμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα εδώ πέρα δίπλα και να σας πω για την τυριά. Λοιπόν, γενικά σε αυτή τη συνταγή θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τυριά που λιώνουν. Ό,τι τυρί που λιώνει μας κάνει πάρα πολύ καλά, δουλεύει. Και θέλουμε, το μυστικό για να φτιάξουμε σωστή τσέντα σως είναι να προσθέτουμε τυριά σε δόσεις. Όπως ακριβώς προσθέσαμε το γάλα, έτσι πρέπει να προσθέσουμε και τα τυριά. Άμα τα ρίξουμε όλα με μιας, τι γίνεται, δεν μπορεί να δεσμεύσει το ρου το βούτυρο από τα τυριά μας και ουσιαστικά κάνει split. Πετάει έξω όλο το βούτυρο, το λίπος από τα τυριά. Οπότε τι θα κάνουμε, ανακατεύουμε εδώ πέρα την μπεσαμέλ μας. Περιμένετε γιατί θα γίνει κάτι στο τέλος μαγικό. Είναι 15.000 κοντά στο Facebook και 7.076 στο Instagram. Να φανταστώ ότι για να έχει τόσο το Instagram, πάει να πει ότι δεν έχει πέσει ακόμα το Instagram. Συγγνώμη που δεν βλέπετε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Κάναμε μία ωραία μπεσαμέλ. Κοιτάξτε εδώ πόσο μαγικό πράγμα που είναι. Εκεί πέρα που φαίνεται ότι είναι κάτι χαλασμένο, δηλαδή στην αρχή, μερικές φορές απογοητεύεσαι και λες, μάλλον κάτι έχω κάνει λάθος. Δεν έχετε κάνει κάτι λάθος, όλα σωστά τα κάνετε. Όπως βλέπετε, έχω βγάλει από τη φωτιά και γενικά αυτό πρέπει να σας γίνει ένα καλό συνήθειο. Όταν δεν ξέρετε τι να κάνετε με το τηγάνι, δεν το αφήνετε πάνω στη φωτιά, τι το κάνετε. Το βγάζετε από τη φωτιά, γιατί έτσι ελέγχουμε καλύτερα το τι κάνουμε. Οπότε, τώρα τι η ώρα είναι. Η μεγαλύτερη και χρησιμότερη ώρα είναι τώρα. Φέρνω τα τυριά μου εδώ. Θέλω 350 γραμμάρια τυριά για αυτή τη συνταγή, έτσι όπως την κάνω. Γιατί τώρα έχω κάνει δόση για να φάνε 8 άτομα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ θα το φάω. Και η τέταρτη, να ξέρετε, αποθηκεύεται στο ψυγείο μια χαρά. Και σε περίπτωση που θέλουμε να την ξαναχρησιμοποιήσουμε, ή τη βάζουμε πάνω σε ψωμάκι που είναι καταπληκτικό. Είναι, πώς λέγεται, το Welsh Rabbit λέγεται, στη σκοτσέζικη συνταγή που γίνεται με μπύρα. Και ουσιαστικά σαν άλυμα, σαν τυρί κρέμα γίνεται άμα το βάλεις στο ψυγείο, σαν άλυμα το βάζεις πάνω από δύο φέτες τόστ και τις ψήνεις στο φούρνο. Και ουσιαστικά έχεις ένα πολύ ωραίο ψωμάκι με τυρί. Καταπληκτική συνταγή, πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ έτσι Welsh Rabbit, είναι ουαλικό. Βρετανικό. Οπότε, σε περίπτωση που περισσέψει κάτι ή το χρησιμοποιείτε σαν κρύο άλυμα και το ζεσταίνετε μέσα στο φούρνο για να πάρει χρώμα που γίνεται sexy, άμα κάνετε croque madame με Welsh rabbit θα πάτε σοκ.
Αλλά σε περίπτωση που θέλετε να το ξαναχρησιμοποιήσετε για την ίδια συνταγή, απλά ζεσταίνετε στα μικροκύματα προσθέτοντας λίγο γάλα ή νερό εφόσον είναι πάρα πολύ σφιχτό. Οπότε και παραπάνω ποσότητα να κάνετε, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε την τυριά μας. Τώρα, πολύ μίλησα. Πάμε τώρα πίσω εδώ. Κοιτάξτε, εδώ. Πίσω στη φωτιά θέλουμε να είναι ζεστό. Θέλουμε περίπου στη μέση τώρα το μάτι. Θέλουμε να καίει, αλλά δεν θέλουμε να παρακαίει. Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να προσθέσω τα τυριά μου μέσα. Επειδή κάνουμε τσένταρ σως, παραδοσιακά βάζουμε μόνο τσένταρ. Αλλά όπως σας είπα, είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιήσετε οτιδήποτε τυρί σας έχει περισσέψει. Γι' αυτό το λόγο, εγώ θα ξεκινήσω μόνο με τσένταρ. Κοιτάξτε εδώ. Ρίχνουμε το τσένταρ και μόλις ρίχνουμε το τσένταρ μέσα, ανακατεύουμε. Ρίχνω μία δόση, δεν έριξα τα 350 γραμμάρια που σας λέω. Και εκεί πέρα που φαίνεται όλο το τσένταρ ότι είναι γρουμπαλάκια και υπάρχει τυρί και μπεσαμέλ, κοιτάξτε τι γίνεται. Καθώς ανακατεύω. Εδώ, όλα. Κατευθείαν, κατά έναν μαγικό τρόπο το τυρί εξαφανίστηκε. Ενσωματώθηκε πλήρως μέσα στην πεσαμέλ και είναι έτοιμο να απορροφήσει την επόμενη δόση από τυρί. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε. Ρίχνουμε την επόμενη δόση από τυρί, εδώ. Και κατά έναν μαγικό τρόπο, εκεί πέρα που έχει γρουμπαλάκι από τυρί, άμα ρίξετε όλο το τυρί με μιας και ανακατέψετε, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα δέσουν ποτέ, δεν θα γίνει τίποτα. Και κοιτάξτε εδώ, σιγά σιγά ρίχνοντας τσένταρ μέσα στην πεσαμέλ, αρχίζει να μαστιχώνει και αρχίζει να γίνεται κίτρινο. Άμα βάλετε και τα 350 γραμμάρια μόνο τσένταρ, θα γίνει μια κίτρινη σως, αλλά όχι τόσο κίτρινη σαν και αυτή που παίρνετε την έτοιμη. Γιατί εκείνη έχει μέσα τέτοιο, πώς το λένε, χρώμα. Για να είναι τόσο κίτρινο. Δεν είναι φυσικό να είναι τόσο κίτρινο μία τσένταρ σως. Ακόμα και σκέτο τσένταρ να βάλεις, τόσο κίτρινο δεν είναι, το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε εδώ. Αχ, εδώ δεν φαίνεται γιατί είναι λάθος το χρώμα, αλλά άμα το φέρω εδώ, σε αυτό το φως, εδώ, δείτε και εσείς πόσο κίτρινο άρχισε να γίνεται. Το βλέπετε. Άρχισε να γίνεται μία τσένταρ σως που άρχισε να μαστιχώνει. Γιατί αυτό που βλέπετε είναι κορδόνι από το τρί που γίνεται. Κορδόνι. Λαϊκιστή string. Αλλά string τυριού, όχι string γυναικείου. Τώρα, αυτό θα το βάλω στο ψυγείο γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μόνο τσένταρ και όπως σας είπα, θέλω να βάλω και τα υπόλοιπα τυριά που μου έχουν περισσέψει από τις προηγούμενες μέρες. Γιατί κάναμε χθες μια πίτσα γρήγορη. Τι άλλο είχαμε κάνει και άλλα πράγματα. Οπότε τι θα κάνω, θα πάρω λίγο τσένταρ από εδώ ή λίγο έμενταλ ή λίγο γραβιέρα. Θα το ρίξω μέσα, αλλά πάλι τι πρέπει να κάνω, πρέπει να το ρίξω σε δόσεις. Πάω σε μικρά κομματάκια εδώ, λίγο ακόμα τυρί, εδώ και εδώ. Και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, υπομονή. Ανακατεύω σε χαμηλή φωτιά. Και όταν λέω χαμηλή φωτιά το εννοώ γιατί τώρα αρχίσαμε να βάζουμε πάρα πολύ τυρί. Οπότε άμα δεν ανακατεύσουμε σε χαμηλή φωτιά τι θα γίνει. Επειδή το τυρί είναι κάτι που καίγεται, θα πιάσει στον πάτο της κατσαρόλας. Κοιτάξτε εδώ πόσο άρχισε να αλλάζει. Κοιτάξτε εδώ πόσο velvety, πόσο καταπληκτικό και smooth άρχισε να γίνεται. Δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Γενικά είναι μια συνταγή που αγαπώ. Γιατί όντως σου λύνει τα χέρια όταν θες να κάνεις κάτι βρώμικο σε εισαγωγικά, γρήγορο και ιδιαίτερο snack για να σερβίρεις με οτιδήποτε. Συνεχίζω να κατέβω γιατί βλέπω κομματάκια από τυρί. Οπότε άμα δεν λιώσει το πρώτο τυρί, γιατί τα κόψα μεγάλα, δεν ήταν τρίμα, δεν προσθέτω το επόμενο. Οπότε συνεχίζω να κατέβω εδώ και το επόμενο τυρί που θα ρίξω είναι, γιατί να μην ρίξω και λίγο κασεράκι που μου έχει μείνει και το κασέρι μια χαρά δουλεύει, έτσι δεν είναι. Είπαμε, θα ρίξουμε ό,τι μας έχει περισσέψει. Το τελευταίο τυρί που θα ρίξουμε το κασέρι. Ας ελπίσουμε αυτά που έχω ρίξει να είναι σύνολο 350. Δεν τα μέτρησα. Υπολογίζω γύρω στα 350 με 4 κατοστάρια να είναι. Όχι, 4 κατοστάρια δεν έχει πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε ρίχνουμε και το τελευταίο μου τυρί εδώ. Ανακατεύω και αυτό. Και αυτό που θα δείτε τώρα που έχει γίνει είναι μαγικό. Ανακατεύω και αυτό. Ανακατεύω και αυτό. Ανακατεύω και αυτό. Και έχουμε κάνει ένα τύπου φοντί γαλλικό που ουσιαστικά σαν βάση έχει το τυρί. Είναι μόνο τυρί, είναι τυριωμένο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζω να ανακατεύω, συνεχίζω να ανακατεύω, συνεχίζω να ανακατεύω μέχρι τη στιγμή που θα καταλάβω ότι έχουν λιώσει 100% όλα τα τυριά. Για δέστε. Αυτό είναι καθαρό τυρί. Το έχουμε δουλέψει με μπεσαμέλ και έχει γίνει τελείο. Λοιπόν, η συνταγή βρίσκεται αναλυτικά στο site. Επίσης την ανεβάσαμε στο Facebook, στο link, στο copy, εκεί πέρα που γράφουμε ακριβώς πώς να φτιάξετε τη συνταγή. Και επίσης με το που τελειώσει τη συνταγή στο Instagram θα ανεβάσω post που να λέω ακριβώς πώς να το φτιάξετε. Έλα Παναγία μου. Τώρα, μισό λεπτάκι να φέρω ένα κουταλάκι να δοκιμάσω.
συμπυκνωμένη γεύση τυριού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό θα έπρεπε κάθε πρωί που ξυπνάς να σου δίνει μία δόση. Κοιτάξτε εδώ. Μάλλον θα αλλάξουμε θέση τώρα γιατί τελειώσαμε. Πάμε εκεί, εδώ, έρχομαι. Γιατί ήρθε η ώρα να στήσουμε το πιάτο μας. Κοιτάξτε εδώ. Σβήνω το μάτι. Και ευτυχώς σήμερα το μόνο που έχω είναι ένα τηγάνι έχω λερώσει. Και κοιτάξτε εδώ. Η απόλυτη cheddar sauce. Μας τυχώνει τόσο. Είναι τόσο τέλεια. Γιατί ξέραμε ακριβώς τι κάναμε. Βάλαμε σε εδώ στα τυριά μας και όλα έχουν γίνει τέλεια. Τώρα, όπως βλέπετε, το χρώμα δεν είναι σαν την cheddar sauce που συνηθίζετε να αγοράζετε την έτοιμη. Γιατί όπως σας είπα, είναι φυσική. Βάλαμε φυσικά τυριά, οπότε την κάναμε φυσικά και δεν μπορεί να έχει αυτό το χρώμα. Μπορούμε να εμπλουτίσουμε το χρώμα της με λίγο σκόνη μουστάρδας, που μπορεί να δώσει, ή με κανονική μουστάρδα, μπορεί να δώσει λίγο χρώμα. Και επίσης ένα άλλο υλικό που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στο χρώμα μόνο, είναι ο κουρκουμάς. Άμα έχετε λίγο κουρκουμά, μπορείτε να ρίξετε μέσα. Μην ρίξετε κάρι, γιατί άμα ρίξετε κάρι θα αρωματιστεί όλη η σάλτσα σας από κάρι και ουσιαστικά δεν θα νιώθετε τυριά. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε κουρκουμά, που ο κουρκουμάς είναι σχετικά άγευστος, αλλά είναι super food ο κουρκουμάς. Και κοιτάξτε εδώ, με το που ρίξουμε λίγο κουρκουμά, καλά και χρώμα ζαχαροπλαστικής μπορείτε να ρίξετε, αλλά δεν σας το είπα ποτέ, σε περίπτωση που έχετε κίτρινο. Και κοιτάξτε εδώ, με το που ρίξω το κουρκουμά, έγινε αυτό το υπέροχο χρώμα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις cheddar sauce. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το παγωτό μπανάνα. Παγωτό μπανάνα κίτρινο δεν υπάρχει γιατί η μπανάνα είναι λευκή. Αλλά άμα πάρεις ένα παγωτό μπανάνα και δεν είναι κίτρινο και είναι λευκό, θα νομίζεις ότι σε κοροϊδεύουν, έτσι δεν είναι. Οπότε για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδέψω, ότι σας κοροϊδεύω, έκανα και εγώ την cheddar sauce ολοκίτρινη για να μπορέσετε να τη δοκιμάσετε. Τώρα πάμε να στήσουμε. Αφήνω την cheddar sauce εδώ, όπως σας είπα. Θέλω λίγα nachos. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θέλω λίγα nachos. Μπορείτε να βάλετε είτε πατατάκια, είτε πίτες, να τις ψήσετε και να βάλετε πίτες κανονικά, είτε οτιδήποτε γουστάρετε. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει περιορισμός εδώ. Οτιδήποτε leftovers έχετε μπορείτε να ρίξετε αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται cheddar sauce πάνω και απλά να απολαύσετε. Λοιπόν, θα βάλω λίγο ακόμα nachos. Πάει στην άκρη, εδώ. Έχω ψιλοκόψει το bacon μου. Όχι, μάλλον τώρα το ψιλοκόβω. Εδώ. Και γιατί το ψιλοκόβω? Γιατί μπορώ. Άσχετο, έτσι το πάει για να το παίξω μάγκας. Λοιπόν, να ρίξω πρώτα το cheddar sauce, πρώτη cheddar sauce ή πρώτο bacon. Για πείτε. Εγώ λέω να πάω με cheddar sauce κατευθείαν, εδώ. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Μάλλον, όχι, κοιτάξτε εδώ. Κλάψτε εδώ, γιατί αυτό που θα κάνω είναι φανταστικό. Η cheddar sauce μου είναι εδώ, ενωμένη, δυνατή και αρχίζω. Όλαλα. Και εδώ. Και αρχίζω. Και συνεχίζω. Και γίνεται τις που... Δεν το είπα. Γίνεται χαμός, εδώ και εδώ. Και πανικός και χαμός και... καταποντισμός. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μην αρχίζετε να τρώτε σκέτη την cheddar sauce και νομίζετε ότι είστε στο σινεμά, γιατί δεν πρέπει. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Είναι μεταξύ. Άμα φάτε αληθινή cheddar sauce, έτσι όπως την κάναμε, θα καταλάβετε πόσο τυρένια είναι η γεύση της και πόσο ολοκληρωμένη είναι και θα αρχίσετε να σας αρέσει αυτή αντί για την άλλη cheddar sauce που παίρνουμε. Λοιπόν, θα ρίξω πάνω το bacon, γιατί μπορώ. Εδώ. Τι άλλο θα ρίξω από πάνω? Λίγο φρεσκάδα γιατί συνηθίζεται. Λίγο ντοματούλα εδώ πέρα. Φρέσκια. Τώρα δείτε τι έχει και μπαγιάτικη ντομάτα. Έχετε δίκιο. Απλά συνηθίζουμε να το λέμε. Μια φρέσκια ντοματούλα εδώ. Όχι μπαγιάτικη. Μπορείτε να ρίξετε και κέτσαπ. Μην είμαι σίγουρος θα ρωτάτε τώρα. Μπορεί να ρίξω και αυτό, μπορεί να ρίξω και αυτό, μπορεί να ρίξω και αυτό. Σίγουρα μπορείτε να ρίξετε ό,τι θέλετε. Και εγώ τρελαίνομαι για το συνδυασμό. Φρέσκο κρεμμυδάκι με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θα μου πείτε πώς βρέθηκε φρέσκο κρεμμυδάκι στο σπίτι σου. Το πήρα από το μαγαζί, η αλήθεια είναι. Οπότε θα ψιλοκόψω φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο μέρος, δεν κόβουμε το λευκό, μόνο το πράσινο. Και το κόβουμε πολύ ωραίες φετούλες εδώ. Τέλεια. Ωλαλά. Παναγία μου. Άντε, γεια.
Και ουσιαστικά η τσέντρασος που με έχει περισσέψει, γιατί μου έχει περισσέψει πολύ τσέντρασος, όπως σας είπα, τη βάζετε σε ένα δοχείο, την αφήνετε να κρυώσει έξω και τη βάζετε στο ψυγείο. Και όποτε θέλετε, απλά βγάζετε όσο θέλετε να φάτε, ζεσταίνετε στα μικροκύματα και άμα δείτε ότι είναι πολύ σφιχτή, ρίξτε λίγο γαλατάκι, λίγο νεράκι, μόλις τη ζεστάνετε και τη χρησιμοποιείτε. Επίσης, καταπληκτικό αυτό που σας είπα, ψήστε 2 φέτες ψωμί στο φούρνο, βγάλτε τες, αλείψτε τες με τη τζένταρ σος και ξαναβάλτε τις φέτες στο φούρνο. Αυτό που θα φάτε είναι κάτι μαγικό. Welsh Rabbit. Αρκεί να αντί για γάλα να βάλετε μπύρα. Λοιπόν, και αυτό είναι το βραδινό μας. Τι να ρίξω, είπατε κι άλλη τζένταρ σος πάνω. Ούτε καν διαβάζω σχόλια, έτσι μόλι μου τα λέω. Λοιπόν, εντάξει, αφού το θέλετε, θα ρίξω λίγο ακόμα τζένταρ σος από πάνω. Λίγο όμως, εντάξει. Να μην το παρακάνω. Εδώ και εδώ. Αυτές οι συνταγές ήταν γραμμένο να τις κάνουμε στο Μουντιάλ. Αλλά ούτε Μουντιάλ δεν θα κάνουμε φέτος. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, να πάμε στο σαλόνι ή να το δούμε εδώ. Α, και εδώ είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, θα φάω εδώ ή μάλλον πριν φάω, μπέικον μπες μέσα, δωράκι σήμερα δεν σας έδωσα, οπότε θα δώσω δώρο, μισό λεπτάκι. Τι δώρο να δώσω. Λοιπόν, θα δώσω ένα μαύρο μαχαίρι, μάλλον 2 μαύρα μαχαίρια, ένα για το Instagram και ένα για το Facebook. Οπότε, κάτω από το post του Instagram που θα ανεβάσουμε τώρα που τελειώνει το live, γράψτε akisishop.com, μία λέξη, χωρίς κενά, όποιος γράφει με κενά, δεν το δεχόμαστε, akisishop.com και στο Facebook, κάτω από εδώ πέρα από το live, μπορείτε να γράψετε και εσείς στο σχολείο σας, akisishop.com, όλοι μαζί μία λέξη, όχι akis κενό, e-shop, akis, akisishop.com, χωρίς να αφήσετε καθόλου κενό, e-shop.gr. Λοιπόν, και μόλις ετοιμάσετε τα υπέροχα νάτσο σας με το μπέικον και το φρέσκο κρεμμυδάκι και την ντομάτα, είχαμε δύσκολη μέρα, μου αξίζουν αυτές τις θερμίδες, στείλτε με ένα μήνυμα, μια φωτογραφία, ξέρω ότι θα το φτιάξετε πάρα μα πάρα πολύ, μπείτε στη συνταγή, δείτε την, είναι αστεία, είναι εύκολη και το καλό με την καραντίνα είναι ότι όλοι θα μάθετε να μαγειρεύετε. Αυτή είναι βάση της μαγειρικής, άσχετα που είναι τσέντερ σος και είναι κάτι στο μυαλό μας βρώμικο. Το να φτιάχνετε μία σωστή μπεσαμέλ και να ξέρετε πώς φτιάχνετε μία μπεσαμέλ είναι η βάση. Άντε, γεια. Καλό βράδυ. Η Παναγία μαζί μας. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Τέλος, κοινοποίηση.